Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα. Εύχομαι σε όλους. Εκπομπή Beep Beep. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλα. Σε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λίγο μετά τις 5 και μισή. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά θέματα αυτοκινητιστικά να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω με φωτογραφίες, με εικόνες. Όταν λέω αυτοκινητιστικά και αγωνιστικά λίγο, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τις φωτογραφίες τις πρώτες που έχουμε για σήμερα. Και εδώ δείτε τώρα τι σας δείχνω. Σας δείχνω μια φωτογραφία από τον πανηγυρισμό. Βασικά βλέπουμε τον Σεμπαστιάν Φέτελ, είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην Φόρμουλα 1, 4 παγκόσμια πρωταθλήματα. Τώρα γιατί σας δείχνω τη φωτογραφία. Γιατί ο συγκεκριμένος έχει το μυαλό του στο ότι κέρδισε. Έτσι, αυτός είναι ο κορυφαίος πιλότος αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1. Πάμε ακριβώς στην επόμενη φωτογραφία, μισό λεπτάκι, όπου είναι ο άλλος πιλότος της Red Bull, ο δεύτερος. Και βλέπετε το μυαλό του που το έχει. Αντί να το έχει στον αγώνα, το έχει στις κοπέλες, φίλες και φίλοι. Ακριβώς ίδια φωτογραφία. Ο ένας σκέφτεται τη νίκη και ο άλλος σκέφτεται τις κοπέλες. Δεν το λέμε εμείς. Οι φωτογραφίες νομίζω μιλούν από μόνες τους. Έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να δούμε ένα Honda. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ένα Honda Civic. Και θα σας πω τώρα τι συμβαίνει με τη μάρκα Honda, η οποία έχει κάνει γνωστό, φίλες και φίλοι, ότι θα ακολουθήσει και αυτή την λογική downsizing, δηλαδή μικροί κινητήρες σε χωρητικότητα, αλλά μεγάλη υποδύναμη. Θα σας πω ότι η έκδοση των 2 λίτρων θα φτάνει και τα 280 άλογα, όμως από εκεί και πέρα θα υπάρχει και έκδοση ενός μόλις λίτρου, φίλες και φίλοι. Ναι, 1000 κυβικά εκατοστά θα έχει ένα τέτοιο κινητήρα η μάρκα Honda και θα το δούμε σε μελλοντικά μοντέλα της ιαπωνικής φίρμας. Τώρα προχωράμε όμως σε τις φωτογραφίες και εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από τα τρελά και παλαβάν των ελληνικών δρόμων. Η συγκεκριμένη εικόνα μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Είναι μια φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί προ λίγων ημερών και βλέπουμε εδώ τον αναβάτη μιας μοτοσυκλέτας, μάλλον ένα παπάκι είναι για την ακρίβεια, όπου αντί για το προστατευτικό κράνος, ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη για γυναίκα μου κάνει, για να πω και την αλήθεια, έχει φορέσει προστατευτική σακούλα σούπερ μάρκετ. Όχι για να προστατεύσει το κεφάλι, να προστατεύσει το κεφάλι από τις ψυχάλες. Απίστευτο και όμως ελληνικό, τρελά και παλαβά των ελληνικών δρόμων από τη Ζούγκλα GR. Μπορείτε να μπαίνετε και στην ενότητα Automoto και να βλέπετε τα τρελά και παλαβά τα οποία συμβαίνουν και φυσικά να μας στέλνετε και τα τρελά και παλαβά που συναντάτε στους ελληνικούς δρόμους στην ηλεκτρονική διεύθυνση automoto@zoogla.gr. Για να δούμε τώρα τι έχουμε αμέσως μετά. Πάμε στις επόμενες φωτογραφίες. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα μοντέλο που άμα παρατηρήσουμε το σήμα, τι καταλαβαίνουμε, ότι είναι Mercedes. Φίλες και φίλοι, ναι, αυτό είναι ένα Mercedes. Όμως είναι ένα Mercedes concept, πρωτότυπο, το οποίο κυκλοφορεί σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, σε PlayStation, κάτι είναι και αυτό, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα θέλαμε νομίζω να το δούμε και στην παραγωγή και μη γελάτε, θα δούμε και κάποιες άλλες φωτογραφίες από το συγκεκριμένο μοντέλο, έτσι για να φτιαχτείτε λιγάκι. Διότι από τα πρωτότυπα, από εκεί γεννιούνται οι ιδέες για να περάσουν αργότερα τα αυτοκίνητα και την γραμμή παραγωγής. Απίστευτο, ωραία πράγματα, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εμένα, δείτε, δες τώρα αυτοκίνητο, τώρα αυτό είναι ένα πραγματικό supercar, αλλά δυστυχώς είναι μόνο για ηλεκτρονικό παιχνίδι. Είδατε, καμιά φορά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδι γεννούν ωραίες ιδέες. Έχουμε και μία τελευταία φωτογραφία να σας δείξουμε και εδώ τη βλέπετε, το Volvo V40. Να σας πω ότι το Volvo V40, φίλες και φίλοι, είναι διαθέσιμο με 19.900 ευρώ. Καλά δεν είναι? Καλά είναι για ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας, θα μπορούσαμε να πούμε, premium κατηγορίας, έτσι. Πολλοί το εντάσσουν στην κατηγορία όπου βρίσκονται μάρκες όπως είναι η Mercedes, η BMW, η Audi, πολλοί βάζουν και τη Volvo μέσα. Θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο κάτω και αυτό είναι ένα premium μοντέλο, αλλά εντάξει, προσπαθεί και η συγκεκριμένη μάρκα να φτάσει τους, αυτές τις εταιρείες κολοσσούς που λέμε. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο και εδώ θα δούμε πολλές φωτογραφίες, αρκετές φωτογραφίες. Είναι ένα αυτοκίνητο μύθος, ένα αυτοκίνητο θρύλος, ένα αυτοκίνητο ρετρό, το οποίο έχει αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια αυτοκίνηση. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στο Mini Cooper. Νέο Mini Cooper. Χθες έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα
στην Οξφόρδη. Εδώ ξεκινάμε με λεπτομέρειες. Πάμε λίγο στην προηγούμενη φωτογραφία. Να, εκτός από το σήμα Mini, το οποίο είναι από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου, βλέπουμε και μία κάμερα ακριβώς από κάτω, όπου εκεί πέρα ο οδηγός μπορεί να βλέπει το τι ακριβώς γίνεται σε μία οθόνη που βρίσκεται εντός της κεντρικής κονσόλας. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Λεπτομέρειες εδώ, διακόπτες αεροπορικού τύπου. Πολύ ωραία αίσθηση, ειδικά άμα το συνηθίσεις, αισθάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο. Προχωρούμε. Εδώ είναι τεχνολογίες που έχει το νέο Mini Cooper. Στην Ελλάδα το αναμένουμε την άνοιξη του 2014. Εδώ τα φώτα, μία έτσι λίγο διαφορετική σχεδίαση, είναι όμως και φώτα LED, τεχνολογίας LED στο καινούριο Mini Cooper. Φυσικά η έκδοση S, το βλέπετε και το συγκεκριμένο σηματάκι το S. Εντάξει, ένα αυτοκίνητο με αρκετά άλογα θα έλεγα. Να σας πω ότι αρχικά θα υπάρξουν τρεις εκδόσεις. Εδώ βλέπουμε τις δύο απολύξεις εξάτμισης στο πίσω μέρος. Αυτό είναι από την έκδοση Cooper S. Εδώ πολύ ωραίο. Βλέπουμε και μια διαφορετική γραμματοσειρά. Πίνακας οργάνωσης στο καινούριο Mini Cooper. Το Mini Cooper θα υπάρχει με τρεις κινητήρες, όπως σας είπα. Ο πρώτος θα είναι τρικίνητρος βενζινοκινητήρας, ο Mini Twin Power Turbo Technology. Να μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Να αναφέρω λίγο πρώτα τον ένα κινητήρα και μετά ακολουθήσουν και άλλοι. Αυτός είναι χωρητικότητας 1.499 κυβικών εκατοστών με απόδοση 136 ύπους. Αρκετά καλά, 0,107,9 δευτερόλεπτα, 220 νιωτόμετρα ροπής, 210 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα, μέση κατανάλωση κάτω από 5 λίτρα, 4,5-4,6 δίνει το εργοστάσιο και 4,7-4,8 στην έκδοση με το αυτόματο κυβότιο. Πολύ χαμηλές εκπομπές λοιπόν δεξιότητα του άνθρακα, 105 γραμμάρια, αυτό σημαίνει κοντά στα 100 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Και εδώ να πούμε για αυτή τη φωτογραφία, έχει μεγαλώσει φίλες και φίλοι το νέο Mini Cooper, αυτό ζήταγε ο κόσμος, γιατί όσοι έχετε Mini το γνωρίζετε, όσοι δεν έχετε σας το λέμε, οι χώροι για τους πίσω επιβάτες ήταν περιορισμένοι. Τώρα θα μπορούν να κάτσουν λίγο πιο άνετα οι άλλοι δύο επιβάτες. Εδώ τώρα βλέπουμε αυτό το στρογγυλό button, κουμπάκι και τα υπόλοιπα εκεί πέρα. Τι κάνεις με αυτό, είναι τύπου BMW ή τύπου Mercedes. Τώρα το λέω και τύπου Mercedes, όσοι έχουν Mercedes μπορούν να καταλάβουν. Είναι ο διακόπτης όπου ο καθένας μπορεί να κάνει διάφορες χρήσεις των συστημάτων, είτε του συστήματος επιλογής του ραδιοφώνου, είτε να συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, και όλες οι εργασίες που κάνεις ακριβώς με αυτό το κουμπάκι, το στρογγυλό κουμπί, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο χειρόφρενο, εμφανίζονται στην κεντρική κονσόλα. Εδώ βλέπουμε κουμπάκια πάνω στο τιμόνι, τα συγκεκριμένα αφορούν το λεγόμενο cruise control, τον αυτόματο πιλότο. Αυτή είναι η οθόνη που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή με εκείνα τα κουμπάκια που βρίσκονται δίπλα από το χειρόφρενο. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε ότι μπορείς να ρυθμίσεις και ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης πώς θες να συμπεριφέρει το αυτοκίνητο. Εδώ βλέπουμε την Sport έκδοση του μοντέλου. Και εδώ βλέπουμε τώρα και το αυτοκίνητο στα πλάγια. Εντάξει, τα πλάγια θυμίζει κλασικά Mini. Γενικότερα η σχεδιαστική φιλοσοφία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε, όμως περιμένουμε να το δούμε και από μέσα, γιατί είναι σίγουρο ότι όταν θα μπεις μέσα θα καταλάβεις και θα το οδηγήσεις, πάνω απ' όλα θα καταλάβεις ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο. Αυτό το παθαίνει κανείς αν μπει στην τελευταία γενιά Volkswagen Golf, όταν παρουσιάστηκε πριν από μήνες στην ελληνική αγορά και το είδαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Σίγουρα θυμίζει την προηγούμενη γενιά, αλλά όταν μπαίνεις μέσα και το οδηγείς, εκεί καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα τελείως, μα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο. Η έκδοση Mini Cooper S, την οποία τη βλέπουμε στους δέκτες μας, στους υπολογιστές μας, είναι μια έκδοση με κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών, 192 άλογα αποδίδει. Τετρακύλινος βενζινοκινητήρας είναι ο συγκεκριμένος, και αυτός Twin Power Turbo. Φίλες και φίλοι, επιτάχυνση 0-106,8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 235 χιλιόμετρα την ώρα. Και υπάρχει και μία έκδοση diesel. Η έκδοση diesel είναι ένας τρικύλινδρος κινητήρας της Mini, 1.500 κυβικών εκατοστών, 1.496 για την ακρίβεια, με απόδοση 116 ύπους και μέση κατανάλωση, εδώ θα μείνουμε, 3,5 και 3,6 λίτρα. Σε πραγματικές συνθήκες πάνω από 5, να ξέρετε ότι δεν θα είναι, χωρίς τέλη κυκλοφορίας με τα σημερινά δεδομένα, γιατί οι εκπομπές ρήπων διοξιδίου του άνθρακα είναι πάνω από κάτω από 100 γραμμάρια CO2. Για να δούμε, το περιμένουμε όπως σας είπα την άνοιξη του 2014. Και πάμε τώρα σε μία ανάκληση, και μία ανάκληση φίλες και φίλοι της μάρκας Volkswagen. Η μεγαλύτερη ανάκληση
της συγκεκριμένης φίρμας. 2,5 εκατομμύρια οχήματα. Πάμε να βλέπουμε λίγο έτσι και ένα μοντέλο. Ένα μοντέλο που θα επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτή εδώ την ανάκληση. Όπως σας είπα, 2,5 εκατομμύρια. Το νούμερο είναι συνταρακτικό. Και χθες μάλιστα ανακοίνωσε η μάρκα τη συγκεκριμένη ανάκληση και επειδή βλέπουμε και το Tiguan, να σας πω ότι 800.000 Volkswagen Tiguan θα περάσουν αυτό το πρόγραμμα ανάκλησης και αναφέρομαι σε μοντέλα Tiguan τα οποία κατασκευάστηκαν μεταξύ 2008 και 2011. Οι βλάβες είναι βλάβες του εξωτερικού φωτισμού και διαπιστώθηκαν σε μονομένες περιπτώσεις λόγω προβλημάτων των ασφαλιών, δηλαδή στην ασφάλεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μοντέλα τα οποία ανακαλούνται από την μάρκα, όπως είναι το Amarok, και υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα, μοντέλα, όπως είναι το Golf. Οι Κινέζοι, ας πούμε, έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν στην ανάκληση του Golf. Και πάει λέγοντας, περιμένουμε να δούμε και τι ανακοίνωση θα βγάλει και αν υπάρχουν βεβαίως και αυτοκίνητα τα οποία έχουν πουληθεί στην ελληνική αγορά και οι ιδιοκτήτες τους θα τους έρθει μια πρόσκληση, ένα ειδοποιητήριο. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, αν θα κάνουν αυτό το φυσικά το δωρεάν πρόγραμμα ανάκλησης ή δεν θα το κάνουν. Τώρα, μετά την Volkswagen, θα ήθελα να δούμε λίγο την αγάπη ενός ιδιοκτήτη για τα αυτοκίνητα της μάρκας Ford. Τα κλασικά δηλαδή, τα κλασικά μοντέλα της Ford, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν λάτρεις, συλλέκτες των συγκεκριμένων αυτοκινήτων, όχι μόνο της Ford, γενικότερα των διαφόρων εταιριών. Και πάμε να δούμε έναν συλλέκτη από την Πορτογαλία, όπου αυτός, εδώ το βλέπουμε, είναι λάτρης της συγκεκριμένης φίρμας. Πάμε στο σχετικό βίντεο. With one thing in common, they're all Fords. It's rare to see a 1965 Mark 1 Cortina like this, lovingly maintained in perfect condition. But Joaquim, a former Ford employee, has devoted his life to collecting a range of the cars, ancient and modern. Not only did he prepare this stunning white Mustang for delivery in 1967, he also serviced it, right up until actually buying the legendary muscle car from its lifelong owner. Eu comecei a interessar-me por carros clássicos, ainda, ou por outra. Este querer por carros clássicos já vem de uma falecida pai. The collection is diverse as it is rare, featuring a 1950 Ford Anglia and a Mark 1 Escort. Com o rolar dos tempos, fui arranjando um carro hoje, um carro amanhã, e isto já lá vai há 30 e não sei quantos anos. At the top level of his spectacular garage complex sit the veterans of the collection. The Model T was Henry Ford's vision of the universal car, a low-cost, reliable vehicle that could take anything the rough roads of the era could throw at it. Its 20 horsepower engine can reach speeds of around... Μια γεύση πολύ ωραία να κάνει συλλογή αυτοκινήτων. Βέβαια τώρα αυτά τα αυτοκίνητα, εντάξει, κάποια τα οποία είναι και προπολεμικά, νομίζω ότι είναι και λίγο ακριβά, όμως αν έχεις την τρέλα, την αγάπη, σίγουρα μπορεί να γίνεις συλλέκτης. Τώρα αλλάζουμε όμως τελείως εικόνες από το τελευταίο μοντέλο το οποίο είδαμε, παραδείγματος χάρη το Ford Model T του 1910-20, του πότε ήταν το συγκεκριμένο. Πάμε σε ένα ολοκένουργιο μοντέλο, ένα διαστημικό μοντέλο, ένα αυτοκίνητο που η αξία του, θα σας πω τώρα, αυτά είναι για να ονειρευόμαστε, μπορεί να φτάνει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τις ορέξεις του ιδιοκτήτη. Παγκάνι Χουάερα, φίλες και φίλοι, χρυσή. Δείτε τώρα τρέλα και αρρωστήστε. Thank you.
ακόμη την 60 σεκόντη στη άκρηνα τα προσκύρια δόξα. Η μάρκα Παγκάνη, όσοι ξέρετε, ξέρετε τι σημαίνει. Όσοι δεν ξέρετε, είδατε, πήρατε μία γεύση. Αλλού. Για λίγους. Εντάξει, και πολύ περιορισμένη η παραγωγή. Άλλωστε, πάμε όμως να προσγειωθούμε λιγάκι. Τι να προσγειωθούμε τώρα με αυτό το βίντεο που θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα πάθουμε εμείς οι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε μία 16χρονη, ναι, μία κοπέλα 16 ετών, όπου οι γονείς της αποφάσισαν να τη φτιάξουν μία παλιά Καμάρο και να τη δώσουν να την οδηγήσει, ρε παιδί μου, να κάνει κανένα αγώνα ντράξτερ. Για να δούμε τώρα την κοπέλα, η οποία τα πάει καλά στο 0400. Θα δείτε και το χρόνο και θα καταλάβετε. Driver Camaro you got here? Yes. And I understand you're the youngest participant on Drag Week. Yes, that was kind of my goal. Was yeah? And so I think I've got that accomplished. And how old are you? 16. I turned 16 in July. I mean, I've always helped my dad with his cars, but I've never actually got to make a pass myself until. Tell me a little bit about the car. What year is this? This is a 68 Camaro, and we put our version of Hugger Orange on it. Ah. So we call it Retina Ripper Orange. I was going to say, it looks a little different. Yeah. We got an LS1 and a 4L80 transmission. Mom did donate her car. Yeah, that was. Oh, really? It was yours? Yeah. That's awesome. Yeah, you're one of the luckiest 16-year-olds on earth. Yeah, especially because you'll be able to take this week and go racing with it too. It was the principal works with us really good. Oh, yeah. He totally excused me. So. First 11 today? Yes. Nice. Yeah. Congratulations. Well, actually, it's my second. You ran two of them today, didn't you? Yeah, 2:11:95, so it's consistent. Awesome. Congrats. 11 δευτερόλεπτα και κάτι, έτσι, για την 16χρονη που είδατε πριν από λίγο. 16 χρόνια και να κυκλοφορεί, να έχει, να οδηγεί, ξέρω εγώ, μία Mustang. Παλιά κιόλας, με πάρα πολλά άλογα. Ωραίο μου ακούγεται. Τώρα, στα αγωνιστικά τώρα, λίγο πολύ όλοι έχουμε δει αγώνες της Φόρμουλα 1. Και θα έχουμε δει ένα εντυπωσιακό κομμάτι του συγκεκριμένου θεσμού που είναι το pit stop. Έχουμε δει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τι να γίνεται, να αλλάζουν τα ελαστικά. Πριν από λίγους μήνες η ομάδα της Red Bull είχε πετύχει ένα ρεκόρ, μοναδικό ρεκόρ, διότι κατάφεραν οι μηχανικοί να αλλάξουν τα ελαστικά του μονοθεσίου, μαντέψτε, σε 2,05 δευτερόλεπτα. Ώσπου να το πεις,
δεν έχει συνειδητοποιήσει και τι ακριβώς έχει γίνει. Οπότε, για να το καταλάβουμε, πάμε να το δούμε όλοι, πάμε να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία σε αργή κίνηση, σε ένα καταπληκτικό πραγματικά βίντεο. Τώρα είναι αστείο, φοβερό είναι δηλαδή. Φανταστείτε τι προπόνηση έχουν κάνει όλοι αυτοί οι οδηγοί, οι μηχανικοί, γενικότερα η αγωνιστική ομάδα, όχι μόνο της Red Bull, αλλά όλων των ομάδων όπου λαμβάνουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, για να καταφέρουν να πετύχουν, όχι 2 δευτερόλεπτα, 2, 3, 4 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ δύσκολο, δεν σηκώνει τσικ να κάνεις λάθος. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα σούπερ καρ. Ένα σούπερ καρ, γιατί και οι Άραβες τελικά έχουν ψυχή. Αυτοί οι Άραβες πηγαίνουν να αγοράζουν με τα σούπερ καρ άλλων εταιριών. Βλέπε Lamborghini, Ferrari, Pagani που είδαμε προηγουμένως, Bugatti, ό,τι θες μπορείς να το βρεις σε αυτές τις χώρες που παράγουν πετρέλαιο. Είπαν και οι άνθρωποι να κάνουν το δικό τους αυτοκίνητο. W Motors λέγεται η συγκεκριμένη φίρμα, και επειδή εδώ και καιρό έχει πει ότι έχει φτιάξει το αυτοκίνητο, αλλά αυτοκίνητο είπανε, αυτοκίνητο δεν βλέπαμε. Είπανε τέλος πάντων να το βάλουν εκεί στην πίστα του Ντουμπάι να κάνει μερικούς γύρους. Ένα αυτοκίνητο που η απόδοση εφοδιάζεται με κινητήρα 3,7 λίτρων. Η απόδοση, τα άλογα δηλαδή, είναι γύρω στα 770. Πάμε να πάρουμε και μία γεύση από το αραβικό supercar. Τώρα βέβαια οι άνθρωποι της συγκεκριμένης εταιρείας όσον στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο βίντεο, όπου μας λένε ότι το 0% έρχεται σε 2,8 δευτερόλεπτα η τελική ταχύτητα, τα 395 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά βέβαια όλα αυτά τα νούμερα μόνο στα χάρτια. Πάντως και οι Άραβες θα φτιάξουν κάτι, εμείς δεν ξέρω τι θα φτιάξουμε. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή BB έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αρμπαλής στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης της Εζούγκλας. Εσείς παραμένετε εδώ πέρα συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Μουγκοπέτρου με την εκπομπή «Ζήσε τη ζωή». Με ένα παγκάνι τη ζεις καλύτερα, νομίζω, έτσι. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 5.30. Να είστε όλοι καλά και χαρά.